φίλοι μου, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μας πάλι. Σήμερα θα κάνω λαχανοτολμάδες, αλλά χωρίς κιμά. Έχω βάλει ήδη το ένα λάχανο να βράζει. Έχω ρίξει λίγο αλάτι στο νερό. Και έχω έτοιμο και το δεύτερο. Το έχω κουφιάσει από κάτω. Έβγαλα εκείνο το χοντρό κομμάτι. Και εδώ έχω τη γέμιση έτοιμη. Έχω βάλει ρύζι. Τώρα για αυτή την ποσότητα που θα κάνω, επειδή θα είναι μεγάλη, εγώ έβαλα 1 κιλό. Εσείς μπορείτε να βάλετε λιγότερο. Έβαλα 1 ματσάκι μαϊντανό, 1 ματσάκι άνηθο, 2 κρεμμύδια μεγάλα, αλάτι, πιπέρι και λίγο λαδάκι. Δεν θα βάλω δυόσμο όπως βάζω στα σαρμαδάκια, γιατί δεν του πάει, πιστεύω. Για να δούμε λοιπόν, ξεκινάμε, έχουμε βάλει τα λάχανα και βράζουνε. Βάζω τα φύλλα 1-1, τα βάλω εδώ. Έβγαλα τα φύλλα από το ένα λάχανο και έχω βάλει το δεύτερο. Συνήθως όταν κάνω αυτό το φαγητό, είτε με κιμά είτε σκέτα, κάνω πολύ. Γιατί πρέπει να φάνε κι άλλοι εκτός από εμάς. Οι ντολμάδες μου είναι έτοιμοι. Θα τους βάλουμε να βράσουνε. Θα ρίξουμε από πάνω λίγο πιπέρι, λίγο αλατάκι και λίγο λαδάκι. Ναι. Λοιπόν, αν και βάλαμε και μέσα πολύ λίγο λάδι, βάλουμε λαδάκι από πάνω. Έτσι. Θα βάλουμε λίγο αλατάκι και πιπεράκι. Τα άλλα τα βάλαμε, είπαμε, αλατάκι, πιπεράκι, λαδάκι και λεμόνι. Τώρα θα τα σκεπάσω πάλι με φύλλα από πάνω και το νερό που είχα βάλει για να βράσουν τα λάχανα δεν το έχω πετάξει.